ζω σαν να περίμενα αυτή τη στιγμή από καιρό. Έχουν ξεκινήσει οι τραπεζίτες και υλοποιούν όλα αυτά τα σχέδια που είχαν για δουλειά 24 ώρες του 24ωρου. Με το που ξεκίνησε αυτό το ζήτημα της επιδημίας του κορονοϊού, άρχισε η δουλειά από το σπίτι, η τηλεργασία, μέσα από τερματικά δικά μας, υπολογιστές δικούς μας. Εδώ πέρα βλέπετε δεν υπάρχουν ούτε ζητήματα προσωπικών δεδομένων, ούτε ποιος θα τα πληρώνει. Αφήνουμε τη μάνα την ίδια ώρα να φροντίζει το παιδί, να μαγειρεύει, να δουλεύει. Είναι πολύ αντιδραστικό αυτό το μέτρο, συνάδελφοι. Και λέμε ότι τώρα πρέπει οι εργαζόμενοι όλοι και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά μας και να μην πληρώσουμε την κρίση που ήδη έχουμε δημιουργήσει, γιατί δεν φταίμε εμείς συνάδελφοι που δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας, που δεν υπάρχουν κλίνες στα νοσοκομεία, που δεν υπάρχουν γιατροί, που δεν υπάρχουν γιατροί εργασίας, που δεν υπάρχουν τζάμια μπροστά στα ταμεία, εκεί πέρα που πηγαίνουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα για να πληρώσουν τη ΔΕΗ, το ρεύμα, νερό, τηλέφωνα κλπ. Τι λέμε λοιπόν? Λέμε ότι πρέπει τώρα να πάρει απόφαση η κυβέρνηση και βεβαίως σε συνεργασία όπως θα κάνουμε με τις τραπεζίτες να πάψει η πληρωμή αυτών των δέκων, των πληστηριασμών και κατασχέσεων, να δοθούν όλα αυτά τα υλικά, τα αντισηπτικά κλπ. Δωρεάν στους εργαζόμενους και να πάψει και αυτό το έσχος της εσπροχέρδειας. Υπάρχουν τρόποι, συνάδελφοι, να γίνουν αυτά και να τα πάρουν από την κοινού απόφαση οι τραπεζίτες, οι μεγαλοεργοδότες με την κυβέρνηση. Ξέρετε, αυτοί συναντιούνται μαζί και τα παίρνουν απόφαση και βγάζουν εξαγγελίες. Δεν είναι όπως εδώ πέρα που ζητήσαμε συνάντηση με το Υπουργείο και δεν υπάρχει κανένας να συναντήσει τους εργαζόμενους. Στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού, συνάδελφοι, πέρα από τις τράπεζες, υπάρχουν μια σειρά από εταιρείες που έχουν ξεκινήσει και υλοποιούν αυτά τα σχέδια για περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων λόγω του κορονοϊού, για περαιτέρω συρρήκνωση των δικαιωμάτων. Στην One Exchange, είναι συναλλακτήριο αυτό που λειτουργεί και στο αεροδρόμιο, υπάρχουν 50 περίπου εργαζόμενοι, τους είπαμε να πάρουν υποχρεωτικές άδειες εκεί πέρα, γιατί δεν υπάρχει δουλειά, τις οποίες άδειες αμφίβολο αν θα τις πληρωθούν. Στον Σιούχα, μεγάλο δικηγορικό γραφείο που κάνει τις πρακτική δουλειά, παίρνει τηλέφωνα δηλαδή το κοσμάκι για τις καθυστερήσεις των δανείων, τους λένε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με την πράξη καν νομοθετικού περιεχομένου και δεν θα πληρώνουμε τις άδειες ειδικού σκοπού. Και όχι μόνο αυτό, θα κάθεσαι από το σπίτι να κάνεις τις πρακτική δουλειά και θα έχεις και την υποχρέωση εσύ, θα μιλάς από το κινητό σου τηλέφωνο, να δηλώνεις και στον εργοδότη σου, στο Σιούχα, την ώρα που θα πηγαίνεις του αλέκα, για να μην ορίζεται και αυτό ως εργάσιμος χρόνος. Ήτανε διακαής φόβος τους να μας φτάσουν στα ύψη αυτά που θέλουν, δηλαδή στο να δουλεύουμε χωρίς δικαιώματα από το πρωί ως το βράδυ. Δεν θα τους περάσει, ήδη και με παρεμβάσεις και του κρατικού σωματείου και άλλων ταξικών σωματείων στους άλλους κλάδους. Έχουμε σταματήσει, έχουμε περιορίσει τέτοια μέτρα. Εμείς καλούμε τους κρατικούς υπάλληλους και τους υπόλοιπους εργαζόμενους να έρθουν σε επαφή, να επικοινωνήσουν με το σωματείο, να καταγγείλουν οποιαδήποτε αφαιρεσία εργοδοτική και καταγγέλνουμε και την κυβέρνηση που δίνει γη και ύφορ στους μεγαλοεργοδότες, στους εργοδότες μας, να φτάσουν σε απολύσεις, σε πιέσεις, σε ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων.